παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεδομένου ότι παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία προέρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη, άρα ψυχολογικά βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλό momentum. Ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος παιχνιδιού της είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που είναι λίγο ατέριαστο στη δική μας φιλοσοφία, στη δική μας λογική και πρέπει να προσαρμοστούμε στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίζαμε το παιχνίδι. Γεγονός το οποίο κατά τη γνώμη μας συνέβη κατά τα 3/4 του παιχνιδιού, όταν για κάποια στιγμή παρασυρθήκαμε σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό run and gun καταστάσεων που δεν ταιριάζουν στη δική μας λογική. Και ήταν απόλυτα φυσιολογική η εξέλιξη του παιχνιδιού κάποια στιγμή όταν το momentum του παιχνιδιού γύρισε υπέρ της ομάδας του Παραλίμνιου. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι αμυντικά, ξέροντας ότι η ομάδα του Παραλιμνίου επιθετικά κινείται γύρω από δύο άξονες, τρεις άξονες στο παιχνίδι της. Είναι μια πολύ καλή ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο, με αθλητικότητα και πολύ ψηλές ταχύτητες στο παιχνίδι της. Άρα το αμυντικό transition ήταν ένα στοιχείο το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ όλη την εβδομάδα και ένα στοιχείο το οποίο δεν είμαστε ικανοποιημένοι σήμερα. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα 26 προσπάθειες τριπόντων του Παραλιμνίου που σουτάρανε με ένα το αξιοσημείο το 46% προήλθαν από καταστάσεις transition. Άρα σε αυτό το κομμάτι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ο δεύτερος άξονας του παιχνιδιού τους ήταν παιχνίδι από μέσα προς τα έξω με δημιουργία κυρίως μέσα από τον Edwards. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, ανταποκριθήκαμε. Και το τρίτο κομμάτι, το inside game παιχνίδι κυρίως με τον Reigns και κατά δεύτερο λόγο με τον Τρισόκα. Επίσης νομίζω ήταν ένα κομμάτι το οποίο το αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά. Συγχαρητήρια στα παιδιά και πάλι. Μας δίνεται μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξεκουραστούμε εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού που παίζουμε μετά από 10 μέρες. Και καλή επιτυχία στην Ένωση Παραλιμνίου και στο Coach Παπαδόπουλο για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Okay. Today I just want to thank Coach all week. He prepared us. I mean, he pretty much gave us the answer to the test. Today was our time to take the test, and it was good that we was able to come out on top. Pretty much we came out wanting to get stops, get out in transition. We knew that they was going to change up the defense from man to a zone press to going back zone. So pretty much all week we was prepared to be pressed and also go zone. And Coach emphasized all week about getting the ball into the paint, to the bigs, high-low situations to open up kickouts for the wings. Like myself, Coach was able to put me in certain situations on the floor to help me have a better game and be successful. Νομίζετε η ποικιλία στη δημιουργία και η πολυφωνία στο σκοράρισμα, τέσσερις παίκτες με διψήφιο και ο Τζάκσον στους 9, ήταν το μεγάλο όπλο? Ναι, από τη μία αυτή η πολυφωνία πράγματι είναι ένα κομμάτι στο οποίο και η ικανοποίηση μας δίνει, αλλά και ένα κομμάτι στο οποίο μπορούμε να επενδύσουμε. Ξέραμε από την αρχή της στελέχωσης αυτής της ομάδας και της δημιουργίας του ρόστερ ότι είμαστε μια ομάδα, δεν είμαστε ομάδα one man show, είμαστε μια ομάδα που οι παίχτες θα αναδειχθούν μέσα από την ομαδική προσπάθεια και από την ομαδική λειτουργία. Αυτό αποτυπώθηκε στα νούμερα αυτά που λέτε. Από την άλλη, εγώ θα συνεχίσω να εστιάζω στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δυστυχώς το παιχνίδι σήμερα το κερδίσαμε μέσα από την επίθεση. Ενώ στόχος μας ήταν να το κερδίσουμε μέσα από την άμυνα. Κάτι το οποίο δεν μας αφήνει ευχαριστημένος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Πάγκο των φιλοξενούμενων με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και σε έναν από τους Κύπριους παίκτες του, τον πολύπειρο Παναγιώτη Τρισόκα, να δούμε την δική τους οπτική. Εντάξει, αρχή να δώσω συγχαρήρια στο ΑΒΟΕΛ, κέρδισε δύο το παιχνίδι. Εμείς είπαμε στις τελευταίες προπονήσεις να αρχίσουμε από την άμυνα και να μπούμε δυνατά στο παιχνίδι. Κάτι που δεν κάναμε καθόλου καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και είχε μια διαφορά 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια στο ημίχρονο έγινε 16. Καταλαβαίνετε ότι όταν δέχεσαι 46 πόντους σε ένα ημίχρονο από μια ομάδα όπως τα ΑΒΟΕΛ εκτός έδρας, θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι. Παρόλα αυτά προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίσουμε το παιχνίδι. Καταφέρναμε να αντιδράσουμε για μερικά
σπαστά διαστήματα στο παιχνίδι. Μειώσαμε μέχρι και 9 πόντους, αλλά στο τέλος δεν είχαμε τις σωστές επιλογές. Μείναμε και από δυνάμεις, αλλά ξαναλέω ότι το ΑΠΟΕΛ κέρδισε δίκαια το παιχνίδι. Δεν έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά, έτσι ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό θα κάνουμε. Καλησπέρα για μένα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με το coach. Νομίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε δίκαια και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Από την αρχή μπήκε μπροστά και στο πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο είχε μια διαφορά 10 πόντων, την οποία ανέβασε μέχρι και 19 πόντους, τη συντήρησε μέχρι το τέλος. Προσπαθήσαμε 2-3 φορές, επιστρέψαμε πίσω μέχρι τους 9-10, δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Όπως προπονείσαι σκληρά, παίζει σκληρά. Έτσι έχω μάθει. Δυστυχώς δεν μπήκαμε καθόλου καλά στο παιχνίδι. Αν και προσπαθήσαμε, νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ κέρδισε δίκαια. Απλά κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Από ό,τι φαίνεται στις πρώτες 4 αγωνιστικές, όποια ομάδα φωνάξει, όταν χάσει μια ομάδα, φωνάζει ότι φταίει η διαιτησία. Εγώ να πω κάτι απόψε. Το Παραλίμνη δεν χρειάζεται καμιά διαιτησία. Και έχει μάθει να δίνει τους αγώνες μέσα στο γήπεδο, να κερδίζει δίκαια και να χάνει δίκαια. Το Παραλίμνη σήμερα έχασε δίκαια. Δεν θα φωνάξουμε καθόλου για τη διαιτησία. Σεβόμενη πρώτα το άθλημα που υπηρετούμε και μετά τον κόπο το δικό μας, γιατί από τον μπάσκετ μερικοί το έχουμε κάνει επαγγελματικά και ζούμε από αυτό. Και πρέπει να μάθουν στην Κύπρο επιτέλους κάποιοι να σέβονται το άθλημα και μετά να ανοίγουν το στόμα τους και να μιλάνε. Επαναλαμβάνω και συγχαρητήρια και στη διαιτησία. Εμένα δεν με απασχολεί ποιος είναι ο διαιτητής ή όχι. Εγώ να πω ότι τις 4 πρώτες αγωνιστικές βλέπουμε όποιος χάνει, φωνάζει με σκοπό να ευνοηθεί στο επόμενο παιχνίδι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, γιατί στο κυπριακό μπάσκετ είμαστε. Εγώ θα πω ξανά συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για την νίκη του. Κέρδισε δίκαια. Εμείς θα δούμε τα λάθη μας και προχωρούμε. Το Παραλίμνη είναι 30 χρόνια, φέτος κλείνει 30 χρόνια. Θα είναι ακόμα 30 χρόνια εκεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα και δουλεύουν εθελοντικά. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, κύριε. Ακόμα καλύτερη συνέχεια.